Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Αυτή τη φορά ο προορισμός μας είναι τα Ιωάννινα. Βρίσκομαι εδώ για δεύτερη φορά. Έχω έρθει πριν αρκετά χρόνια. Αυτή η εκδρομή ήταν εντελώς απρόσμενη και τελικά ίσως και τα πράγματα που οργανώνονται τελευταία στιγμή ίσως και να είναι λίγο καλύτερα. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι καλά, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω να πάμε να σας δείξω το μέρος, οπότε πριν αρχίσω όμως το βίντεο αυτό, κάντε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μου, πατήστε και το κόκκινο καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση μόλις ανεβάζω καινούριο βίντεο. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να εξερευνήσουμε τα Ιωάννινα? Πάμε! Τα Ιωάννινα είναι πόλεις Ηπείρου με πληθυσμό 65.574 κατοίκους. Για να φτάσετε εκεί θα χρειαστείτε περίπου 3 ώρες από τη Θεσσαλονίκη μέσω της Εγνατίας Οδού. Το ρολόι βρίσκεται στην πλατεία της Δημοκρατίας και στέκει στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Ο κώδωνάς του χτυπά μετρώντας τις ώρες σχεδόν ενός ολόκληρου αιώνα. Και αφού φτάσαμε στα Γιάννενα, κατευθείαν ξεκινήσαμε τις βόλτες. Πρώτη μας στάση ήταν το κάστρο των Ιωαννίνων. Τώρα βρισκόμαστε πάνω στο κάστρο που υπάρχει μια εκκλησία, η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, εάν θυμάμαι καλά, η οποία είναι αυτή εκεί, και ένα τζαμί, το οποίο θα σας γράψω από κάτω, όπως λέγεται. Το κάστρο των Ιωαννίνων χτίστηκε το 528 μετά Χριστό μέσα στα πλαίσια του σχεδίου του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για την οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Είναι το πιο αρχαίο Βυζαντινό κάστρο, το οποίο στην εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε το μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο ολόκληρης της Ελλάδας. Φεύγουμε τώρα από το κάστρο, πηγαίνουμε προς τη λίμνη να περπατήσουμε στην παραλία
και να πάμε και στο νησάκι. Τελικά αποφασίσαμε να πάμε στο νησάκι των Ιωαννίνων, γιατί ο καιρός ήταν αρκετά συννεφιασμένος, οπότε είπαμε να προλάβουμε τη βροχή. Για να δούμε όμως, προλάβαμε ή όχι. Το νησάκι της λίμνης Φαμβότιδας ή αλλιώς το νησάκι της Κυραφροσύνης είναι ένα από τα δύο κατοικημένα νησιά σε λίμνη στη χώρα. Μπορείτε να πάτε εκεί με καραβάκια που ξεκινούν από το Μήλο στο Γιάρενα κάθε μισή ώρα. Σε αυτό βρίσκεται μικρός οικισμός και διάφορα μνημεία και αξιοθέατα, όπως η εξοχική κατοικία του Αλή Πασά. Δεν το επισκέφτηκα διότι έχω πάει στο παρελθόν. Η είσοδος για το μουσείο είναι στα 3 ευρώ και το μειωμένο εισιτήριο στο 1 ευρώ. Έχουμε έρθει στη λίμνη των Ιωαννίνων. Είναι πολύ όμορφα. Μπορείτε να περπατήσετε το νησί, να κάνετε το γύρο. Θα πάρετε τη βάρκα από τα Ιωάννα και το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρώ να έρθετε στο νησί και 2 ευρώ να γυρίσετε πίσω και έχει και φοιτητικό εισιτήριο, όσοι όπως είστε φοιτητές. Εδώ θα βρείτε και το σπίτι του Αλή Πασά. Ένα παραδοσιακό φαγητό που μπορείτε να βρείτε εκεί είναι τα βατραχοπόδαρα, τα χέλια και η υπέστροφα. Εγώ δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δοκιμάσω βατραχοπόδαρα ή χέλι. Όπως βλέπετε, επιλέξαμε να φάμε κάτι πιο σίγουρο. Και αφού φάγαμε στα Γιάννενα τα ωραία μας σουβλάκια, τώρα κάνουμε μία βόλτα στην παραλία γύρω από τη λίμνη. Ο καιρός πάει για βροχή. Ελπίζω να κρατήσει λιγάκι και να μην μας βρέξει, να μας κάνει τη χάρη λίγο να κάνουμε μια βόλτα και μετά, ή και καθόλου δηλαδή. Δεν θα μπορούσαμε να μην δοκιμάσουμε τον ξεκουστό μπακλαβά των Ιωαννίνων, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Αυτά ήταν τα Γιάννενα, μία μονοήμερη εκδρομή, ίσα ίσα να γνωρίσουμε λίγο την πόλη. Όπως είδατε, πήγα στο κάστρο, στο νησί των Ιωαννίνων, είδαμε τη λίμνη. Ένα tip έχει ακόμη να πάτε στο πέραμα που είναι το σπήλαιο, έχω πάει την προηγούμενη φορά που είχα έρθει και είναι πάρα πολύ όμορφο, αν έρθετε να το επισκεφτείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε like, subscribe και θα τα πούμε στον επόμενο προορισμό. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε, κάθε προορισμός είναι μοναδικός, αρκεί να τον ανακαλύψουμε.